Ελλανδία τηλεόραση, Τσάρχα στην Αγρότικα 2022. Η ηγετική κλαδική έκθεση στον αγροτοοικονομικό τομέα. 20 με 23 Οκτωβρίου 2022. Στην ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ. Αγρότικα 2022 και βρισκόμαστε στο περίπτερο 15 στάν 40 και είναι η αδερφή Φωτιάδη όμικρον έψιλον με μηχανήματα εισαγωγής για, για αυτούς που αγαπάνε το δάσος, τους ξυλοκόπους, τους αγρότες. Θα μας τα πει όμως εκτενέστερα ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Νίκος Φωτιάδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την προσέλευση που έκανε και φέτος για άλλη μια φορά στην Αγρότικα. Θα μας βρείτε στο περίπτερο 15 στάν 40. Έχουμε φέρει καινούργιες καινοτομίες πάνω στο δασικό εξοπλισμό των αλυσοπριώνων και για τους δασεργάτες, τους καινούργιους τριματιστές, αυτόματα τορχιστικά, πλυστικά μηχανήματα της γερμανικής εταιρείας της Kärcher και πολλά άλλα μηχανήματα. Οι καινοτομίες τις βλέπουμε, θα τα δείξουμε εκτενέστερα τα μηχανήματα. Ήθελα λίγο να πούμε στον κόσμο, στην Εγνατία Τηλεόραση και τους τηλεθεατές της Τσάρχας στη Θεσσαλονίκη που μας βλέπουν όσον αφορά το σέρβις και την περιοχή δραστηριοποίησης, αν είμαστε στην επικράτεια ή αν κάνουμε και εξαγωγές σε Ελλάδα, σε Κύπρο. Κάνουμε και εξαγωγές και στην Κύπρο. Εισάγουμε πολλά μηχανήματα από την Ευρώπη. Τα μηχανήματά μας είναι μηχανήματα πιστοποιημένα ευρωπαϊκά. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα της Κίνας. Θα μας βρείτε στη Δράμα. Οτιδήποτε πληροφορίες θέλει κάποιος μπορεί να μας βρει στο σελίδα μας το nlf.gr ή nlfparts.gr για οτιδήποτε ανταλλακτικά χρειαστούν για τα μηχανήματά τους. Έχουμε service, έχουμε ανταλλακτικά, έχουμε τα πάντα. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο γενικά σε ό,τι χρειαστεί και ό,τι ερώτηση έχει να κάνει απέναντι στα μηχανήματα που έχει ενδιαφέρον. Κλείνοντας λοιπόν, επειδή η Αγρότικα είναι καινοτόμος με νέους ορίζοντες έκθεση, για όλο τον αγροτικό κόσμο θα έλεγα της Ελλάδος, θα ήθελα τα σχέδια της εταιρείας για το 2023-2025, την επόμενη πενταετία. Τα σχέδια της Αφή Φωτιάδης είναι μια καινούργια επέκταση που ετοιμάζουμε άλλα 3.000 μέτρα, γιατί τα μηχανήματα τα δικά μας έχουν μεγάλο όγκο και θέλουν αποθήκευση. Μεγάλο καινούργιο προσωπικό, γιατί ανέβηκε πάρα πολύ η εταιρεία μας. Από εκεί και πέρα, με καινούργια προϊόντα, ερχόμαστε τώρα στην καινούργια χρονιά με καινούργια προϊόντα, αυτόματα μηχανήματα, τα οποία στην ζωοτεχνία που θα γίνει το Φεβρουάριο θα μας δείτε πάλι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Καλές δουλειές. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο κοινό σας.